Έχουμε στη γραμμή μας όμως τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, τον Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα. Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Για τον μπάσκετ βέβαια τώρα ανέφερα την είδηση για τον κύριο Χατζηκυριακίδη. Αυτό που θέλω για τον μπάσκετ θα σου το πω μετά, γιατί είσαι και γνωστός μπασκετικός. Να ξεκινήσουμε μετά του ποδοσφαίρου. Ήταν κάτι, φαντάζομαι, που φάνηκε και στην πράξη ότι το θέλατε και οι δύο πλευρές, έτσι, να συνεχιστεί η συνεργασία σας. Ναι. Από τη μεριά μου τουλάχιστον ήταν σαν πρώτη προτεραιότητα το να μείνω εδώ πέρα. Από ό,τι φάνηκε και από την πλευρά της ομάδος, και είμαι χαρούμενος που όλα πήγανε καλά. Και δεν πήρε και πάρα πολύ χρόνο όλο αυτό, έτσι. Εντάξει, από τη στιγμή που μείναμε ευχαριστημένοι και εγώ από τη μεριά μου και η ομάδα με αυτά που είπαμε, δεν υπήρχε λόγος να το καθυστερήσουμε παραπάνω. Mm-hmm. Έπρεπε να κλείσει το θέμα όπως πρέπει, να είμαι και εγώ χαλαρός το καλοκαίρι, να μην ψάχνουμε να μην κάνω, και η ομάδα για το ρόστερ. Βασίλη, αλήθεια, πόσο έπαιξε ρόλο για σένα το ότι κάποια παιδιά, συμπαίκτες του, με τους οποίους έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις, είχατε δημιουργήσει μια οικογένεια, έχετε δημιουργήσει μια οικογένεια, ήσασταν πάρα πολύ δεμένοι, κάνατε πρωταθλητισμό, τα καταφέρατε, ανεβήκατε, και κάποια παιδιά πριν από σένα συνέχισαν στην ομάδα. Έπαιξε αυτό ρόλο και για την δική σου απόφαση? Εντάξει, προφανώς έπαιξε ρόλο. Εντάξει, δεν θα πω τον σημαντικότερο ρόλο, γιατί αυτά στο ποδόσφαιρο ξέρεις πως συναλλάζουν. Την μια μέρα είσαι, την άλλη δεν είσαι. Γιατί και να σου πω ότι έμεινα για τα παιδιά, μπορεί σε 2 μήνες να μην είμαι εγώ στην ομάδα ή να μην είναι κάποια παιδιά. Ναι. Οπότε ασφαλώς χαίρομαι που μείναν τα παιδιά, που θα είμαι με γνωστά πρόσωπα στα αποδυτήρια, φίλους μου, γιατί όλοι είναι πολύ φίλοι μου τα παιδιά. Κάνουμε πολύ καλή παρέα. Περισσότερο ρόλο έπαιξε το πόσο με ήθελε η ομάδα και αυτά που είπα με τους ανθρώπους της διοίκησης. Γιατί αυτοί με πείσανε. Και το οικονομικό δεν το βάζω καν. Δεν ήταν στους στόχους μου το οικονομικό. Mm-hmm. Πιο πολύ αυτά που μου είπανε και ο τρόπος που μου το είπανε από την πλευρά της διοίκησης. Οπότε αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος που με έκανε να μείνω. Είναι αυτό που λέμε σε κέρδισαν, έτσι, με τα λεγόμενά τους. Ναι. Είναι άνθρωποι σοβαροί, μετρημένοι. Δεν είναι άνθρωποι σαν αυτούς που είχε συνηθίσει να έχει ο Ηρακλής, που λέγανε μόνο λόγια, λόγια, λόγια και δεν κάναν πράξεις. Mm-hmm. Αποδείξαν ότι κάνουν και πράξεις αυτοί και δεν λένε πολλά λόγια, όπως πρέπει να είναι πάντα στο ποδόσφαιρο, ειδικά σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Και αυτό ήταν το σημαντικότερο για να έρθει η συμφωνία. Ξέρεις, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί θυμάμαι όχι πολύ μακριά χρονικά, πριν 2 χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία, στη Super League, ποδοσφαιριστές του Ηρακλή να λένε ότι έχουμε να δούμε τη διοίκηση 6 μήνες. Έχει να έρθει κάποιος από τη διοίκηση να μας μιλήσει 1 χρόνο. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και επαναλαμβάνω, δεν είναι πολύ μακριά, είναι 2 χρόνια πριν. Και αυτό που λες τώρα έχει τη δική του σημασία, για το ότι νιώθεις κάποιους ανθρώπους κοντά σου, έτσι, πέρα από τον προπονητή, πέρα από τους συμπαίκτες σου, πέρα από τα αποδυτήρια. Εννοείται, και έτσι πρέπει να είναι. Είναι καλό το ότι οι άνθρωποι της διοίκησης είναι άνθρωποι που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, οπότε ξέρουν πώς να φερθούν και πώς να συμπεριφέρονται σε ποδοσφαιριστές, όπως θέλανε να τους συμπεριφέρονται οι αντίστοιχοι διοικούντες τους. Και είναι κάτι πολύ καλό. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Είτε έρθει είτε δεν έρθει κάποιος μεγάλο μέτοχος, μακάρι να συνεχίσει η διοίκηση έτσι. Γιατί είτε είμαι δεν είμαι εγώ, είτε είμαστε δεν είμαστε εμείς, τα πρόσωπα δεν είναι η ομάδα. Η ομάδα είναι ο Ηρακλής και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσει και να μπει σε έναν καλό δρόμο. Και όχι σε δρόμους που ήταν τόσα χρόνια η ομάδα. Mm-hmm. Με τον ίδιο προπονητή, με υλικό αρκετά μεγάλο σε αριθμό σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή ένας βασικός κορμός έχει μείνει. Αρκετά παιδιά από εσάς έχουν ανανεώσει, έχουν παραμείνει στην ομάδα. Και με τις όποιες προσθήκες γίνουν, που θα γίνουν, έτσι, μεταγραφές είναι αυτές, κάποιες θα συμβούν. Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνει η ομάδα φέτος? Άλλο το ότι σκεφτόμαστε, άλλο το ότι θέλουμε και άλλο το τι θα γίνει. Και άλλο και το τι γίνεται στο τέλος, ναι, σωστά. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω μεγάλα λόγια, γιατί δεν είναι ωραίο τον άλλες λόγια. Είναι πιο ωραίο να τα δείχνουμε στο γήπεδο, όπως το δείχναμε φέτος και όπως θα κάνουμε και φέτος την καινούργια χρονιά που έρχεται. Mm-hmm. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι αν το πάρουμε από βάση ομάδος, η ομάδα πρέπει να πάει για πρωτάθλημα. Είναι ο μόνος στόχος. Δεν υπάρχει ούτε θα κάνω μια καλή πορεία, ούτε τίποτα. Η ομάδα πρέπει να πάει να πρωταγωνιστήσει, να βγει, να κερδίσει την άνοδο, να διεκδικήσει την άνοδο. Θέλοντας και μη. Είσαι ο Ηρακλής, δεν μπορείς να πας για κάτι άλλο. Όποιος και να σε πει ότι πάω να κάνω μια καλή πορεία, είναι ψεύτης. Από εκεί και πέρα... Ή αυτό το κλισέ, Βασίλη, που λέμε...
κάθε παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε και ό,τι καλύτερο και τέτοια. Κοίταξε, αυτό είναι το σωστό, να το έχουμε σαν πλάνο. Ναι. Δεν μπορώ να... Και εγώ τώρα θέλω η ομάδα να πάει να βγει. Πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε την άνοδο και θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Mm-hmm. Άλλο ότι πιστεύω, άλλο το ότι θα γίνει. Πιο σημαντικό είναι να σου πω αυτό που πιστεύω από τη μεριά μου τουλάχιστον και από του προπονητή και της διοίκησης θέλω να πιστεύω. Ότι θα είμαστε σοβαροί, θα μιλάμε μέσα στο γήπεδο και όχι έξω από το γήπεδο. Για να καταφέρουμε το στόχο μας, πρέπει να δουλεύουμε, να πιστεύουμε και να είμαστε αγαπημένοι. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Σίγουρα και είναι... Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα είναι καλά. Αυτό που πρέπει να κάνει η ομάδα θα το κάνει. Αυτό που θέλει ο κόσμος να δει θα το δει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς θα το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε, με όλες μας τις δυνάμεις, από τη μεριά του προπονητή, των ποδοσφαιριστών, της διοίκησης. Και το καλό είναι ότι ο κόσμος θα δει προσπάθεια, θέληση και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και η ομάδα πιστεύω θα πάει εκεί που της αξίζει. Όπως το είδε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από όλους σας. Εννοείται. Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη, άλλες τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει φέτος η ομάδα. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και φέτος. Πόσο, μιας και το ανέφερες, πόσο διαφορετικά τα περιμένεις τα πράγματα. Σίγουρα μιλάμε για πιο επαγγελματικά, υποτίθεται. Εντάξει, γιατί στην Ελλάδα είμαστε. Κατηγορία επαγγελματική, φετινή κατηγορία. Με περισσότερα ταξίδια, με άλλα δεδομένα. Ναι, φέτος θα έχουμε και το κύπελο που θα παίξουμε με μεγάλες ομάδες. Σωστά. Όπως είναι ο Ηρακλή, όπως είμαστε και εμείς μια μεγάλη ομάδα. Θα παίξουμε ομάδες αλφαεθνικής. Θα ξαναμπεις λίγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ένα χρόνο ήσουν στην αφάνεια. Θα παίξεις με αντίπαλους που είναι πιο ποιοτική από ό,τι έπαιζες φέτος, με ομάδες που έχουν κόσμο περισσότερο από ό,τι είχαν οι ομάδες φέτος, με πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με ομάδες που θα έχουν τον τρόπο τα όποια λάθη κάναμε πέρσι, αν τα ξανακάνουμε να τα πληρώσουμε. Είναι πολύ διαφορετικά. Πιο σκληρό σαν πρωτάθλημα, πιο δύσκολο, πιο επίπονο, πιο βρώμικο, εξωαγωνιστικά. Θα είναι τελείως διαφορετικό. Όλα αυτά που αναφέρεις είναι πάρα πολλές προκλήσεις και για σένα και για τους συμπαίκτες σου, έτσι, όλα αυτά που αναφέρεις. Εννοείται, πρέπει να εγκληματιστούμε όσο πιο σύντομα και γρήγορα γίνεται στα δεδομένα και να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Είτε είσαι στην κορυφή της επίθεσης είτε είσαι πλάγια, Εντάξει, αυτό είναι ο προπονητής το ξέρει που θα με χρησιμοποιήσει. Είμαι και στον πάκο, αυτό δεν το ξέρει. Εντάξει. Όπου κι αν είμαι, εγώ θα προσπαθώ είτε δεξιά είτε μπροστά είτε τερματοφύλακας. Όπου κι αν είμαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Επειδή... Γιατί το ποδόσφαιρο δεν μπορείς να πεις ότι παίζω center court και δεν παίζω αλλού. Σωστά. Άμα επειδή ήταν η πρώτη φορά, Βασίλη, που σου συνέβη αυτό, σου συνέβη σε εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθώ, να αλλάξεις θέση. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έπαιζες στην κορυφή της επίθεσης και ανταπεξήλθες. Έπαιζα και στην Κύπρο, έπαιξα ένα χρόνο στο παραλίμνη δεξί χαφ. Α, έπαιξε και εκεί. Αλλά είναι διαφορετικό η αλφαεθνική με την τρίτη κατηγορία. Ναι. Αλφαεθνική δεξί χαφ δεν χρειάζεται να γυρνάς τόσο πολύ να κάνεις άμυνες. Είσαι μόνο μπροστά, mm-hmm. άλλοι χώροι, πιο μεγάλοι χώροι, διαφορετικό επίπεδο. Δεν είναι καμιά σχέση με την τρίτη εθνική. Αλλά ναι, έχω συνηθίσει να παίζω μπροστά, όπως λες. Αλλά δεν με πειράζει, εγώ θέλω να παίζω, να βοηθά την ομάδα μου. Από εκεί και πέρα ο προπονητής θα πει που θα παίξω. Ήθελα να πω ότι αν κάποιος δεν ήξερε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια είσαι center forward, δεν θα έλεγε ότι δεν την έχει τη θέση. Κάθε άλλο εντάξει. Και assist υπήρχαν και καλές εμφανίσεις υπήρχαν. Εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ προσπαθώ να δω το καλύτερο με αυτό. Αν τώρα αυτό φαίνεται ότι πήγαινα και καλά και έκανα, αυτό χαίρομαι που μου το λες. Καλά, αλίμον. Ότι αναγνωρίζετε η προσπάθεια που έκανα. Αλίμον, όλο το παιδί. Γι' αυτό και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε και στο τέλος εύκολα, έτσι. Δηλαδή, μας ξεαγχώσατε στα μπαράζ πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, η ομάδα μας ήταν οι περισσότεροι παίχτες έχουν έρθει από άλλα εθνική, με εμπειρίες άλλα εθνική, με β' εθνική. Και όταν ήμασταν και σοβαροί και προπονημένοι καλά και μια οικογένεια όλοι μαζί, φάνηκε η διαφορά ποιότητας που είχαμε με τις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Όλες αυτές τις μέρες... Ναι, παίζουν. Όχι, ήταν κάτι εύκολο, όπως λες, το τέλος, εν τέλει. Ναι. Εύκολο το κάναμε να φαίνεται, δεν ήταν εύκολο. Έτσι. Ήθελε πολύ προσπάθεια για να γίνει αυτό. Και στο τέλος φάνηκε στον κόσμο ότι ήταν κάτι εύκολο λόγω της σοβαρότητας που δείξαμε. Όλες αυτές τις μέρες που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, έχετε μιλήσει, επικοινωνείτε, να υποθέσω. Αυτή η οικογένεια που εμείς είδαμε από κοντά, οι παίκτες μεταξύ σας κτλ. Κοίταξε, δεν μπορείς να μιλάς με όλους. Έτσι. Όποιος πει ότι έχω καλές σχέσεις με όλους και ότι καλά, μιλάω άλλη με, μόνο, όλους, και με όλους, είναι ψεύτης. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με όλα τα παιδιά, με τα παιδιά που είμαι πιο κοντά
μιλάμε τακτικά, βγαίνουμε και για καφέδες. Τώρα με έχεις πετύχει και με τον Κώστα τον Παναγιωτούδη, είμαστε για καφέ. Α, μια χαρά. Τα χαιρετίσματά μας. Θα του τα δώσω. Οπότε ναι, προσωπικά εγώ μιλάω με αρκετά παιδιά. Ωραία. Και κοντεύει, πλησιάζει η μέρα που σιγά σιγά θα μαζευτείτε, θα κάνετε τις εξετάσεις σας, θα μπείτε και στο κλίμα με την πρώτη προπόνηση. Γιατί όσο καθόμαστε δεν είναι και το καλύτερο. Ναι. Τα 3-5 πηγάδια σας παραμένουν, σας περιμένουν μάλλον στην Άουσα. Μας περιμένουν. Οπότε εκεί θα έχετε πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια στις διακοπές σου και με το καλό από κοντά στην πρώτη. Τώρα για το μπάσκετ, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι αν ζορίσουν τα πράγματα, υπάρχει ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μπορεί ο κύριος Δρακόπουλος με τον προπονητή να... Μπορεί, τον προπονητή της ομάδας του να ενημερώσεις, ναι. Εσύ προσωπικά γιατί ξέρεις... Ξέρω, γι' αυτό το λέω, ναι. Έχω δει με τα ματάκια μου, αυτό είναι, έχω δει με τα ματάκια μου. Όταν ζορίσουν τα πράγματα, έχει κάποιον να δίνει assist στο πεντάρι της ομάδας σου, να βάζει τα γαλάφια. Με το καλό. Αχρίαστος να είσαι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και σε αυτό. Μακάρι, Βασίλη, γιατί ξέρεις ότι. Φαντάζομαι έτσι, γιατί ήρθες και σε κάποια παιχνίδια φέτος στο Ιβανόφι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, ότι πονάει πολύ το ότι η ομάδα αυτή είναι στην Α2 8 ολόκληρα χρόνια. Έτσι είναι. Για όποιο σωματιβητή, εγώ λέει είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο, η ομάδα πρέπει να είναι στην ανώτερη κατηγορία του εκάστοτε πρωταθλήματος. Εννοείται. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Ωραία. Να είσαι εγώ, καλό απόγευμα. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Βασίλης Παπαδόπουλος ανανέωσε πρόσφατα και τον φιλοξενήσαμε εδώ.